ομαδικά στο δεύτερο γκολ του εθνικού, ο ξύσης προμονητής πρέπει να αρχίσει να κλαίσει, ας πούμε. Μετά τον αγώνα, μια κοπέλα, πρώτη φορά την έβλεπα, πάνω στο αναπηρικό καροτσάκι, ήθελε να μου μιλήσει ιδιαιτέρως. Μου είπε ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο μας. Γνωρίζουμε ότι θα είναι βουνόν αυτά που θα περάσουμε φέτος. Πιστεύουμε σε εσάς. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και στις ικανότητες και της ομάδας και του Συμβουλίου. Θα πέσεις πολλές φορές κάτω. Θα πρέπει να βρεις τη δύναμη να σηκωστείς. Αυτό το πράγμα που έκαμε αυτή η κοπέλα μου έδωσε πάρα πολύ δύναμη. Δηλαδή, εμείς που στεκόμαστε στα δυο μας πόδια, νομίζουμε ότι είμαστε δυνατοί και ψηλοί. Και μια κοπέλα στο αναπηρικό καροτσάκι σου λέει ότι πρέπει να, όταν πέσει, να σηκωθείς ξανά να σταθείς στα πόδια σου. Μια κοπέλα που είναι στο αναπηρικό καροτσάκι. Ορίστε. Ναι. Η κυρία Πετρούλα από την. Ναι, αυτό το πράγμα το μετέφερα στους παίκτες από την επόμενη ημέρα και πραγματικά είδα ότι έδωσε σε όλους δύναμη. Κοιτάξτε, γνωρίζαμε από την αρχή ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Και ο πρόεδρος γνωρίζει και ήταν και ο λόγος που ήθελε να συνεργαστούμε. Δεν θα τα παραιτήσουμε. Δεν ήρθαμε μόνο για μέχρι τον Γενάρη ή μέχρι τον Μάη. Ήρθαμε για να κάνουμε μια ομάδα για να πρωταγωνιστεί τα επόμενα χρόνια μέσα στα οικονομικά πλαίσια που πλέον θα μπορεί η ΑΕΛ να ανταποκρίνεται κανονικά. Αυτά. Μετά το πάνω στο κομμάτι